Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Φόφη Γεννηματά, πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, πολλά τα θέματα και κρίσιμη περίοδος, κυρία Γεννηματά. Και το λέω αυτό, πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, όπου έστειλε ένα μήνυμα προς την Τουρκία και πρέπει να πω ότι εσείς εδώ και μέρες έχετε κρούσει τον κόνδωνα όσον αφορά την Τουρκία και αν δεν κάνω λάθος έχετε ζητήσει και συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Θα έλεγα εδώ και μήνες το έχω πράξει αυτό. Και στη Βουλή, με τον πιο επίσημο τρόπο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, έχω επισημάνει τα προβλήματα. Έχω πει ότι δεν χρειάζεται καθόλου εφησυχασμός, ότι η Τουρκία έχει σχέδιο αναθεωρητικό, ναι, συνολικότερο. Δεν είναι μόνο το προσφυγικό, δεν είναι πρόσκαιρο. Δεν έχει σημασία αν σταμάτησαν οι ροές το προηγούμενο διάστημα γιατί είχαμε την πανδημία ή γιατί δεν ήταν καλός ο καιρός. Τα θέματα αυτά είναι αλληλένδετα και υπάγονται στο συνολικότερο ακριβό σχέδιο της Τουρκίας αναθεωρητισμού. Και είναι προφανές ότι θέλει να αποσταθεροποιήσει τη χώρα μας για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τα σχέδιά της, τα παράνομα σχέδιά της, στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και γι' αυτό είχα ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να συνεδριάσει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, έτσι ώστε να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε οι πολιτικοί αρχηγοί, να χαράξουμε μια εθνική γραμμή, να πούμε τις δικές μας κόκκινες γραμμές και να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας και στον ελληνικό λαό, αλλά και αποφασιστικότητας προς τους εταίρους μας και στο διεθνή παράγοντα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να γνωρίζουν όλοι και ποιες είναι οι θέσεις της Ελλάδας και πόσο αποφασισμένοι είναι να τις υπερασπιστεί. Δυστυχώς δεν σας ακούστηκα. Δεν θέλησε ο κύριος Μητσοτάκης να συνεδριάσει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών και μάλιστα με έκπληξη ακούω συνεργάτες του το τελευταίο διάστημα που επιχειρούν να το απαξιώσουν ότι το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών δεν είναι τίποτα άλλο παρά περίπου μία πασαρέλα για να περνούν οι αρχηγοί και να κάνουν δηλώσεις. Λυπάμαι πραγματικά για τον τρόπο που σκέπτονται. Ελπίζω πως δεν σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προφανώς μεγάλο περιθώριο και δυνατότητα να κάνουμε δηλώσεις όπου επιθυμούμε. Θεωρώ όμως ότι στα εθνικά ζητήματα έχουμε όλη μας υποχρέωση να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να συμφωνήσουμε σε μια εθνική γραμμή. Δεν είναι πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης με αυτόν τον τρόπο που υπονοούν ακόμα και οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Κύριε Γεννηματά, πώς εξηγείτε ότι από τις ροές που μας έστελνε ο κ. Ερντογάν άλλαξε και πήγε στον Εύρο και τώρα απευθύνεται σε όλο το Αιγαίο. Αφισιτή μέχρι και το Καστελόριζο, δεν υπάρχει στο Καστελόριζο. Έχει μετά στη συμφωνία με τη Λιβύη. Γιατί ανεβάζει τόσο πολύ τους τόνους? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε κάποια δήλωση εκπρόσωπο. Οι άλλες χώρες, ειλικρινά, το έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά, που φαίνεται να επιδιώκει συνειδητά μια σύγκρουση. Όπως την επιχείρησε και στον Εύρο με την επίθεση που έγινε, ουσιαστικά επίθεση ήταν, βάζοντας τους πρόσφυγες εκεί να πετάνε καπνογόνα, να βάζουν φωτιές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρησιμοποίησε απελπισμένους ανθρώπους για να πετύχει τα σχέδιά του. Είναι προφανές αυτό. Είναι προφανές ότι υπάρχει συνολικό σχέδιο και στον Εύρο και στα νησιά. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Και εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι, σε εγρήγορση, αποφασισμένοι, ενωμένοι, ενισχύοντας συμμαχίες και βεβαίως η κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει και να προχωρήσει όσο γίνεται συντομότερα τις συμφωνίες οριοθέτησης των ζωνών με τις όμορες χώρες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό όπως καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται αδράνεια, δεν χρειάζεται να χαθεί χρόνος. Άρα να καταθέσει συντεταγμένες λέτε στον ΟΗΕ. Δεν λέω να φτάσουμε ακόμα εκεί. Ναι. Λέω ότι θα πρέπει να επιδιώξει να κλείσει συμφωνίες με όμορες χώρες. Μάλιστα. Θέλει μεγάλη προσοχή ο χειρισμός των συντεταγμένων. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί μια εχθρική κίνηση σε χώρες με τις οποίες είμαστε σε διάλογο. Άρα θα πρέπει να το κάνει, αν το κάνει, εξαιρετικά προσεκτικά η κυβέρνηση. Γι' αυτό αυτό που έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να προωθήσει αυτές τις συμφωνίες και να τις κλείσει το συντομότερο δυνατό. Διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις ελληνικές σε αυτό το επίπεδο δεν έδειξαν
την απαιτούμενη προσπάθεια, ας το πω έτσι επίοικος. Σε μια δήλωση του πρόσφατη, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε πει προς τους Ευρωπαίους ότι τα σύνορα της Ευρώπης, φυλάμε τα σύνορα της Ευρώπης. Σύνορα της Ευρώπης είναι το Καστελόριζο και η Ρόδος. Εκεί δεν θα έπρεπε να παρεύει η ίδια. Δεν υπάρχει αμφιβολία, κύριε Κουρή. Ξέρετε πόσο καιρό ζητάω την αναβάθμιση της Frontex και ζητάω να απαιτήσουμε από τους Ευρωπαίους να φυλάξουμε μαζί τα ευρωπαϊκά σύνορα. Γιατί τα σύνορά μας, όπως είπατε κι εσείς, είναι και ευρωπαϊκά και θα έπρεπε επομένως και η Frontex να έχει αναβαθμισμένο ρόλο και αναβαθμισμένα μέσα και δυνατότητες για να το πράξει αυτό. Και από την άλλη μεριά, είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει σαφή θέση όταν υπάρχουν παράνομες ενέργειες από τη μεριά της Τουρκίας σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά δεν μπορεί να τα επιτρέψει σε καμία περίπτωση. Και επειδή θεωρώ ότι με τις δυσκολίες τις οικονομικές που αντιμετωπίζει η Τουρκία θα βρεθεί σε ανάγκη το επόμενο διάστημα, είναι προφανές ότι και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία ενίσχυση με κανένα τρόπο, ακόμα και επενδύσεις προς την πλευρά της Τουρκίας, εάν δεν υποχρεωθεί να δεσμευθεί ότι θα σταματήσει τις παράνομες πράξεις εναντίον μας. Υπάρχει επίσης και το άλλο αυτό θέμα οικονομικό μας, που έχει οικονομικές επιπτώσεις με τον τουρισμό μας. Το καλοκαίρι και ιδιαίτερα και με τα κρυαζερόπλοια, που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει φως σήμα ότι θα ανοίξουν τα λιμάνια. Κύριε Κουρή, δυστυχώς και πιάνετε τώρα ένα άλλο καυτό θέμα. Πιάνετε το θέμα του τουρισμού, που συνδέεται άμεσα με το πού θα πάει η ύφεση φέτος. Και δυστυχώς θέλω να πω ότι η κυβέρνηση μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να στηρίξει αυτό το τόσο σημαντικό κλάδο για την πορεία της οικονομίας μας. Φωνάζουμε από την αρχή της σχεδόν της πανδημίας ότι χρειάζεται να πάρουμε μέτρα. Παρουσιάσαμε το ενδιάμεσο πρόγραμμα, όπως το ονομάσαμε εμείς, για να μείνει όρθια η οικονομία και η κοινωνία και ζωντανή η οικονομία μας. Γιατί είναι προφανές ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να χτίζει κανείς πάνω σε ήπια. Χρειάζεται λοιπόν ακόμα και αμυντική πολιτική από την κυβέρνηση τούτη την ώρα, πριν έρθουν οι πόροι οι ευρωπαϊκοί, για να κρατήσουμε ό,τι σώζεται από την παραγωγική βάση. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή η οικονομία μας συνδέεται άμεσα με το πώς θα πάει ο τουρισμός και η εστίαση. Μόνο από την κρουαζιέρα και οι αγγίματα έρχονται, ήταν 5,5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει πολλή. Η συμμετοχή του τουρισμού στο ΑΕΠ είναι εξαιρετικά μεγάλη. Είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται τώρα να λάβουμε μέτρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν αφήσουμε την ύφεση να εκτοξευθεί, τα πράγματα θα είναι πολύ δυσκολότερα το φθινόπωρο. Θα σημαίνει πολύ μεγάλη αύξηση της ανεργίας και θα ψάχνουμε να βρούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για να καλύψουν τρύπες και όχι για να χτίσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και ένα σχέδιο ανόρθωσης. Πέρα από τον τουρισμό. Επιστρέφω όμως στον τουρισμό. Συγγνώμη αν θέλετε να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Γιατί εμείς θεωρούσαμε και επιμένουμε σε αυτό ότι θα έπρεπε για να είναι ανταγωνιστικό το προϊόν που έχουμε αυτή την ώρα να μειωθεί ο ΦΠΑ στον τουρισμό και στη διαμονή και στην εστίαση στο 6% και να παραμείνει να πάει στο 13% για τις υπόλοιπες τουριστικές υπηρεσίες. Και μαζί με αυτό το πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεών μας να επιδοτήσουμε την εργασία στις πληττόμενες επιχειρήσεις δίνοντας το κράτος το 40% του μισθού των εργαζομένων με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε δυσμενείς αλλαγές στους όρους σύμβασης των εργαζομένων. Δυστυχώς τίποτα από τα δύο δεν κάνει η κυβέρνηση. Περιορίζεται να μειώσει το ΦΠΑ στην πορτοκαλάδα και στον καφέ. Και δεν συμπεριλαμβάνει ούτε καν το κρασί από που γνωρίζετε το κρασί. Έχουμε Έλληνες ινοπαραγωγούς που θα μπορούσαν να στηριχθούν από μια τέτοια εξέλιξη. Δυστυχώς δεν κάνει ούτε αυτό. Και επιλέγει να επιδοτήσει την εργασία μειώνοντας εξ αρχής τους μισθούς των εργαζομένων κατά 20% και καθιερώνοντας τη μερική απασχόληση. Μισή δουλειά, μισός μισθός. Μέσα από την πανδημία δηλαδή και την κρίση την οικονομική που επιφέρει εκτός από την υγειονομική, μιλάμε για αλλαγές στις σχέσεις των εργαζομένων οι οποίες είναι εντυπωσιακές, δυσβάσταχτες. Ουσιαστικά και είναι ξεκάθαρο
ότι το μάρμαρο καλούνται να το πληρώσουν οι εργαζόμενοι αυτής της κρίσης και είναι επιλογή της κυβέρνησης. Με προλάβατε, κάνετε μια γέφυρα από τον τουρισμό στα οικονομικά μέτρα. Ήθελα να πάμε εκεί λίγο την κουβέντα, να, γενικότερα. Θεωρείτε δηλαδή τα οικονομικά... Το φαντάστηκα αυτό, θέλεις να πάμε εκεί. Ναι, και κάνατε κατευθείαν και καλά κάνατε. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ γι' αυτό, για την εργασία του. Φεύγει από την αναστολή σύμβασης. Θα μπει στην επιδότηση εργασίας. Θα χάσει χρήματα. Χάνει σύνταξη μετά από κάποιους μήνες και κάποια χρόνια που θα περίμενε να πάρει τη σύνταξή του. Θα τον απολύσει ο εργοδότης του ή υπάρχει δικλίδα ασφαλείας. Είναι κρίσιμα ερωτήματα. Και η κυβέρνηση λέει ότι έχει κάνει πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι. Με συγχωρείτε, θα διαφωνήσω. Δυστυχώς η κυβέρνηση κάνει πολλά σε λάθος κατεύθυνση. Mm-hmm. Γιατί δεν εξασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε απολύσεις, δεν εξασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε μειώσεις μισθών. Αντίθετα, χρησιμοποιεί τους κοινοτικούς πόρους από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, όχι για να δώσει ασφάλεια, να εκπνεύσει ασφάλεια στους εργαζόμενους, αλλά ακριβώς για να καθιερώσει τις δικές της ιδεολειπτικές αιμονές. Δηλαδή να προχωρήσει σε μερική απασχόληση και βεβαίως θα αφήνει και ελεύθερες τις απολύσεις από ένα σημείο και μετά. Ενώ εμείς λέμε το ακριβώς αντίθετο. Εμείς λέμε όχι απολύσεις, εμείς λέμε όχι αλλαγή στη σύμβαση του εργαζόμενου, όχι δηλαδή από πλήρη απασχόληση να περάσει στη μερική, και με αυτές τις προϋποθέσεις ο επιχειρηματίας μπορεί να πάρει την επιδότηση που πράγματι προβλέπεται με κοινοτικούς πόρους, και το πρόγραμμα το δικό μας αφορά 1 εκατομμύριο εργαζόμενους, είναι απόλυτα κοστολογημένο και οι πόροι υπάρχουν από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ και από το, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που υπάρχουν αδιάθετοι πόροι. Τώρα λοιπόν πρέπει να πέσουμε πάνω και να δώσουμε λύσεις και να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους τώρα πριν να είναι αργά. Ναι, δεν διαφωνεί κανείς με αυτά που επισημαίνεται. Αλλά στην πραγματικότητα... Και είναι κομβικό αυτό. Ναι, ναι, γιατί πλέβει στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Όχι, είναι όμως ένα πραγματικό πρόβλημα. Εάν ένα μαγαζί δεν αντέχει και κλείνει, το προσωπικό τι θα το κάνει? Κοιτάξτε, εάν κλείσει, διότι δεν έχει έσοδα, δεν αντέχει οικονομικά και κατεβάζει ρολά. Γι' αυτό ακριβώς, κύριε Κουρή, στη δική μας πρόταση μιλάμε ταυτόχρονα με τη στήριξη των εργαζομένων για στήριξη των επιχειρήσεων. Διότι δεν είναι δυνατόν να μιλάει η κυβέρνηση για ρευστότητα στις επιχειρήσεις και να μπλοκάρονται όλα αυτά από τις τράπεζες και η κυβέρνηση να παρακολουθεί και να μην κάνει τίποτα. Διότι εάν δεν έχουν ρευστότητα από τις τράπεζες οι επιχειρήσεις, είναι προφανές ότι δεν έχουν οξυγόνο και δεν θα μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Ακόμα και από το Ταμείο Εγκυοδοσίας, και πάλι ζητούν τέτοιους όρους που αποκλείουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη, που είναι βιώσιμες, δεν ήταν όμως ενήμερες στο τέλος του 19 και άρα αποκλείονται από μια ανάσα οικονομική που τους είναι πολύτιμη τούτη την ώρα. Από την άλλη μεριά, εμείς λέμε μηδενική προκαταβολή φόρου για φέτος για τις επιχειρήσεις που πλήττονται και 50% για αυτές που είχαν μικρότερο πρόβλημα. Γιατί προφανώς δεν μπορούμε να ζητάμε από τις επιχειρήσεις να κρατήσουν τους εργαζόμενους, να μην τους απολύσουν, να μην τους μειώσουν το μισθό και ταυτόχρονα να μην τις στηρίζουμε. Εμείς λοιπόν μιλάμε για ένα πλαίσιο μέτρων προστασίας των επιχειρήσεων και προστασίας των θέσεων εργασίας. Βγήκε ο Πρωθυπουργός, έκανε διάγγελμα για τη μείωση της προκαταβολής φόρου και το παρέπεμψε στο μέλλον. Τον Ιούλιο, λέει, θα μας πούν πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Πάμε, και είναι ένα μέτρο που δεν χρειάζεται να δώσουν... Κύριε Σαρκόπουλε, αναφερθήκατε. Αναφερθήκατε και στις τράπεζες. Με τα κόκκινα δάνεια, ποια είναι η θέση? Τι πρέπει να γίνει? Και πριν πάτε στα κόκκινα δάνεια, να πω ότι εγώ όσο σας ακούω, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Και δεν το λέω επειδή είστε εδώ. Δηλαδή, ένα κυβερνητικό σχέδιο. Βλέπω έχετε κατεβάσει ολόκληρη πλατφόρμα και έχετε πιάσει όλα τα θέματα. Και εδώ είναι ένα ερώτημα κιόλα. Θα πείτε και τα κόκκινα δάνεια. Είναι ένα ερώτημα αν αυτό το μήνυμα περνάει και στου πολίτε προ τα κάτω, έτσι. Κοιτάξτε, προσπαθούμε όσο γίνεται περισσότερο. Καταρχήν θέλω να πω ότι αυτό το πρόγραμμα που είναι πράγματι ολοκληρωμένο, αλλά είναι το ενδιάμεσο, δεν είναι το πρόγραμμα ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας. Είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε άμεσα και δεν κάνει η κυβέρνηση. Αυτό το πρόγραμμα το σχεδιάσαμε σε ανοιχτή γραμμή με τους παραγωγικούς φορείς, με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους εργαζόμενους. Τώρα, το εάν φτάνει παρακάτω, αν φτάνει στην κοινωνία, αυτό πράγματι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώς οι θέσεις μας δεν αναπαράγονται όσο θα θέλαμε.
είναι, αλλά το παλεύουμε, το προσπαθούμε και κάθε μέρα πιστεύω ότι είναι και καλύτερα. Δουλεύει και το κόμμα όλο και περισσότερο μετά το σοκ της πανδημίας και της απόστασης και πιστεύω ότι όλο και περισσότερο το αντιλαμβάνονται ότι και κάνουμε αντιπολίτευση εμείς, περισσότερο από τον καθένα απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση που κάνουμε είναι τεκμηριωμένη, είναι προγραμματική, με μια ολοκληρωμένη αντιπρόταση. Έρχομαι τώρα στα κόκκινα δάνεια, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Κοιτάξτε, για τα κόκκινα δάνεια έχουμε πει τα εξής. Εάν υπάρχουν και είναι όρθιοι αυτοί τη πρώτη κατοικία, οι κάτοικοι, οφείλεται σε μεγάλη μεριά από την νόμο Κατσέλη. Το νόμο Πασόκ θα σας διορθώσω. Γιατί έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία ότι ήταν η κυβέρνηση του Πασόκ που προστάτευσε την πρώτη κατοικία. Και αυτό που εμείς καταρχήν προτείνουμε τούτη την ώρα είναι ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να παρατείνει μέχρι το τέλος του χρόνου το νόμο Πασόκ και όχι το νόμο ΣΥΡΙΖΑ που παρέτεινε. Να ανοίξω εδώ μια μικρή παρένθεση να εξηγήσω σε όσους μας βλέπουν ότι ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ ήταν εντελώς αναποτελεσματικός. Περίπου 50.000 και πλέον αιτήσεις κατατέθηκαν για ρύθμιση και κατάφεραν να ρυθμίσουν μονάχα 800 από αυτές τις 50.000. Η παράταση λοιπόν που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να σημαίνει μια ρύθμιση άλλων 300 υποθέσεων. Σταγόνα στον ωκεανό, ιδιαίτερα την ώρα που αυξάνονται τα κόκκινα δάνεια και οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών και των οικογενειών. Άρα, το πρώτο που χρειάζεται να γίνει είναι παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου. Και επειδή εμείς δεν θέλουμε πίσω από τους πραγματικά αδύναμους και αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν, να κρύβονται συνειδητοί κακοπληρωτές, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση και προτείναμε να υπάρξει διακομματική επιτροπή στη Βουλή για να μπορέσουμε να ακούσουμε τις απόψεις των ειδικών αλλά και των ανθρώπων που πλήττονται και να μπορέσουμε να καταλήξουμε από κοινού οι πολιτικές δυνάμεις σε μια πρόταση που θα ψηφίσουμε στο τέλος στη Βουλή. Το αποδέχτηκαν όλα τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει ανταποκριθεί. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια και έξω από τη Βουλή με επιμελητήρια και εκπροσώπους καταναλωτών και δανειοληπτών έτσι ώστε να αυξήσουμε την πίεση προς την κυβέρνηση και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μας ακούσουν διότι διαφορετικά είναι βέβαιο ότι θα ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί και θα ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί για ανθρώπους που πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν. Τώρα από την άλλη μεριά για την σκοπιά των τραπεζών σχεδόν από το 16, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε προτείνει τη δημιουργία μιας bad bank για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Τότε είχαν πέσει όλοι να με πάνε ως συνήθως και έλεγαν οι γεννηματά, η λαϊκίστρια, τι είναι αυτά που λέει. Τώρα αυτή η πρόταση κερδίζει κάθε μέρα έδαφος και στην Ευρώπη και άκουσα πριν από λίγο καιρό και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να επαναλαμβάνει και να υιοθετεί και να προτείνει την πρότασή μας για την bad bank. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και εδώ έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ελπίζω από την πίεση που ασκούμε και από την ανάγκη που προκύπτει στην ελληνική κοινωνία ότι αργά ή γρήγορα θα εισαρθούμε. Πρόεδρε, αυτόνομη πορεία. Ξεκάθαρα, αποφασισμένη συλλογικά και ομόφωνα από το συνέδριό μας. Είναι πολλά τα φλερτ. Είναι πολλά τα φλερτ. Μπορεί να είχαμε κορονοϊό, αλλά είναι πολλά τα φλερτ και από Νέα Δημοκρατία και από ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λέω. Θα λέγανε κανεί οι γεγονότα ότι το Πασόκ, το κύμα αλλαγή, η απολύφερη νύφη. Τα φλερτ, ότι είναι πολλά τα φλερτ προς εσάς. Εμείς δεν θέλουμε φλερτ από κανέναν, ακούστε να σας πω. Έχουμε επιλέξει την αυτόνομη πορεία και την έχουμε επιλέξει όχι γιατί έχουμε καμία αιμονή να προχωράμε μόνοι μας ή γιατί κάνουμε μια τακτική και κρατάμε ίσες αποστάσεις. Δεν μας αφορούν όλα αυτά. Η αυτόνομη πορεία έχει πολιτικό περιεχόμενο και ουσία. Και όσο δουλεύουμε και όσο περνάει ο καιρός και μας βλέπουν οι Έλληνες πολίτες, οι προοδευτικοί και μπορούν να μας συγκρίνουν, το κατανοούν αυτό ότι υπάρχει πολιτικό περιεχόμενο και υπάρχει υπεραξία. Υπάρχει υπεραξία για τον εργαζόμενο, για τον συνταξιούχο, για τον άνεργο, για τον αγρότη, για τους μικρομεσαίους, για τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους με τον αδυναμώνει το κίνημα αλλαγής, που είναι ο προοδευτικός πόλος απέναντι στη συντήρηση και στο λαϊκισμό. Αυτό είναι το κίνημα αλλαγής. Είμαστε εντελώς διαφορετικοί, γι' αυτό προχωράμε μόνοι. Αν χρειαστεί, θα μπείτε όμως, αν χρειαστεί για κάποιο θέμα ή κάτι σοβαρό ή οτιδήποτε σε μια διαδικασία διαλόγου, αν χρειαστεί.
διαδικασία διαλόγου, για ποιο πράγμα μιλάτε? Ακούστε, είναι άλλο πράγμα ο διάλογος και άλλο πράγμα η συνεργασία. Εμείς το διάλογο δεν τον αρνηθήκαμε ποτέ και σε κανέναν. Είμαστε ένα κόμμα που πιστεύει στο διάλογο. Mm-hmm. Και αν θέλετε, ένα από τα ωφέλη της αυτόνομης πορείας μας είναι πως ακριβώς επειδή εμείς πιστεύουμε στο διάλογο ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, σπάμε την πόλωση και το διχασμό. Μάλιστα. Και αυτό δεν τους αρέσει. Δεν αρέσει στους θειασότες του τεχνητού δικοματισμού, του διπόλου και του διχασμού. Επειδή επέλεξαν την πόλωση και το διχασμό η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ από τις αρχές της οικονομικής κρίσης και νομίζουν ότι έτσι μπορούν να συνεχίσουν να πορεύονται. Όμως έτσι δεν έρχονται αποτελέσματα για τον ελληνικό λαό. Το μόνο που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν να μακραίνει και να ακριβένει το κόστος της προσπάθειας εξόδου από την κρίση. Και εγώ τουλάχιστον δεν θα ήθελα να το δω να ξανασυμβαίνει αυτό στον ελληνικό λαό σε αυτή την κρίση της πανδημίας που έχει σαφέστατα πολύ μεγάλες οικονομικές. Είπατε πριν για το δικοματισμό και την πόλωση. Σας ρώτησα και αν το μήνυμα φτάνει προς τα κάτω. Δημοσκοπήσεις. Μία μεγάλη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Και το Κινάλ σταθερά τρίτο, αλλά πιο χαμηλά σε σχέση με τα ποσοστά της κάλπης πριν από 10 μήνες. Σας ανησυχεί αυτό? Τώρα μην με προκαλείτε, γιατί και την ημέρα των εκλογών τα ποσοστά που μας έδιναν οι δημοσκοπήσεις ήταν πιο χαμηλά από αυτό που μας έδωσε η κάλπη. Αυτό είναι γεγονός. Δεν θα ήθελα να το σχολιάσω. Στο τέλος τις μάλισαν τις δημοσκοπήσεις τελευταίες ώρες, αυτό είναι γεγονός. Το ξέρετε ότι και την ημέρα των εκλογών μας έδειχναν 2 και 3 μονάδες κάτω από το αποτέλεσμα που πήραμε στην κάλπη. Λοιπόν, εγώ είμαι εξαιρετικά αισιόδοξη ότι όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε, mm-hmm. που κάθε μέρα φαίνεται και περισσότερο, θα επιβραβευτεί, θα αναγνωριστεί και θα δικαιωθεί στο τέλος στην κάλπη από τους προοδευτικούς πολίτες. Γεννηματά, υπάρχει όμως, το ξέρετε και εσείς από όσα γράφονται, κάποια στελέχη σας, άλλος ερωτοτροπεί με ΣΥΡΙΖΑ, άλλος προς τη Νέα Δημοκρατία. Πώς το πλήρωσε? Έφυγαν κάποιοι και είπα κάποια στιγμή ότι όσοι θέλουν και τόσο πολύ έλκονται από τις καρέκλες, ας φύγουν μια ώρα αρχίτερα. Και για κάθε έναν που έφυγε ήρθαν δεκάδες νέοι άνθρωποι. Είμαστε το κίνημα αλλαγής στο κόμμα με τη μεγαλύτερη ανανέωση. Έχουμε πολύ έμπειρα στελέχη που ξέρουν από διοίκηση, που ξέρουν να δουλέψουν αποτελεσματικά και έχουμε και δεκάδες νέους ανθρώπους που έχουν μπει στην οργάνωσή μας, που δεν έχουν φιλοδοξίες για καρέκλες και τους τιμώ πραγματικά, γιατί έρχονται και κάθονται δίπλα στους εμπειρότερους και μαθαίνουν και δουλεύουν τόσο πολύ και οργανωμένα και πολιτικά και οργανωτικά και η δουλειά τους πιστεύω ότι θα φανεί το επόμενο διάστημα. Από το γραμματέα και τον εκπρόσωπο τύπου και τον γραμματέα του τομέα επικοινωνίας μέχρι πολλούς γραμματείς τομέων, γραμματείς νομαρχιακών, αλλά και νέα παιδιά που δεν έχουν αξιότητα. Έχετε επιλέξει νέους ανθρώπους. Έχετε επιλέξει νέους ανθρώπους. Εσείς πρώτοι το κάνατε στο πολιτικό σύστημα. Τους δείχνουμε εμπιστοσύνη, τους δίνουμε βήμα, τους δίνουμε λόγο, τους δίνουμε ρόλο. Έτσι προχωράνε τα πράγματα μπροστά. Πρέπει να ακούμε τη νέα γενιά και ειδικά στην εποχή μας που βλέπετε ότι οι εξελίξεις έρχονται πολύ πιο γρήγορα και το μέλλον μας μιλά και μας χτυπά την πόρτα. Και αυτή η ιστορία της πανδημίας και του κορονοϊού ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό καμπανάκι και άλλαξε πάρα πολλά στην καθημερινότητά μας. Και εμείς το κίνημα αλλαγής προσαρμοστήκαμε γρήγορα, δουλεύουμε ακόμα και με τηλεδιασκέψεις. Φουλ. Έχουν γίνει πάρα πολλές τηλεδιασκέψεις με την οργάνωση που έχει πάρει φωτιά αυτές τις ημέρες και δουλεύουν πραγματικά πυρετοδός. Πώς βλέπετε το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό? Γενικά το πολιτικό σκηνικό σήμερα. Κοιτάξτε, εμείς δουλεύουμε από τη μεριά μας στα πλαίσια της συνδιάσκεψης για να ολοκληρώσουμε την πρότασή μας για το νέο παραγωγικό μοντέλο και την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. Το κρίσιμο το επόμενο διάστημα είναι να αξιοποιηθούν με σοβαρότητα οι ευρωπαϊκοί πόροι που ελπίζω ότι θα έρθουν χωρίς αστερίσκους στην Ελλάδα. Και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην δούμε κανένα σκιώδες μνημόνιο να έρχεται από την πίσω πόρτα για τον τόπο μας. Ελπίζω να πάρουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους που είναι σημαντικοί, όπως ακριβώς θα τους πάρουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς αστερίσκους, δυσκολίες, επιπλέον επιτροπές και ελέγχους. Βεβαίως κανείς δεν θέλει να σπαταληθούν αυτοί οι πόροι.
Κανείς δεν θέλει αυτοί οι πόροι να πάνε να κλείσουν τρύπες. Δεν θέλουμε να δούμε τους πόρους αυτούς να γίνονται ηλία και βορρά σε κανένα γαλάζιο δίθεν επιτελικό κράτος. Τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν να συμβαίνουν. Δεν τα λέω έτσι από το μυαλό μου. Δεν πήγαμε τυχαία στην κρίση το 9. Είχαν προηγηθεί οι κυβερνήσεις του 2-4-2-9 με το πελατειακό κράτος και τις πατάλες. Και αυτά είναι σίγουρα παράδειγμα προς αποφυγή του την ώρα. Επομένως, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να προετοιμαστούμε και εμείς τουλάχιστον γι' αυτό προετοιμαζόμαστε, να έχουμε μια σοβαρή πρόταση για το πώς θα αξιοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι το επόμενο διάστημα. Σήμερα, έχω παρατηρήσει και προσωπικά ο ίδιος ότι υπάρχει μια πολιτικοποίηση του κόλπου. Ειλικρινά, που δεν συνέβαινε στις προηγούμενες εποχές. Απολιτικοποίηση, λες. Απολιτικοποίηση. Την νεολαία, πούσα. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι περισσότερο. Επίσης και ο κόσμος εύκολα μετακινείται από το ένα κόμμα στο άλλο. Και ειδικά το κέντρο. Και ειδικά το κέντρο ο κόσμος μετακινείται. Όχι όλο. Και η αριστερά πόσο έχει πέσει. Και οι μετακινούμενοι και από το ΣΥΡΙΖΑ όπως ήταν, αλλά και η Νέα Δημοκρατία πόσο είχε πριν τις προηγούμενες εκλογές, πόσο έχει σήμερα. Αλλά βασικά όμως δεν είναι παθιασμένος ο κόσμος πολιτικά. Πιστεύω δεν τον ακούς να συζητάει πολιτικά. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει. Εγώ πιστεύω ότι η νέα γενιά είναι βαθύτατα πολιτικοποιημένη. Και είναι, με πολύ έχει σοβαρά, όμως, είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Δεν είναι καθόλου περισσότερο τίποτα, να παλέψει. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Εμείς, αν θέλετε, κύριε Κουρή, η δική μου γενιά έβλεπε ξεκάθαρα ότι θα ζήσει καλύτερα από τους γονείς της. Αυτό που έχει μπροστά της η γενιά των παιδιών, α το πούμε έτσι, των παιδιών μας, δεν είναι καθόλου το ίδιο. Είναι γεμάτο το μέλλον ανασφάλειες, παγίδες, αγωνίες. Κανείς δεν ξέρει πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα και πώς θα εξελιχθούν. Η κλιματική αλλαγή και τις πανδημίες, μέχρι την παγκοσμιοποίηση, μέχρι τις νέες γεωστρατηγικές σχέσεις και την σχέση των δυνάμεων, των μεγάλων δυνάμεων αυτή τη στιγμή, οικονομικές συγκρούσεις και συμφέροντα τεράστια, μεγάλη αβεβαιότητα. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτές τις κρίσιμες αποφάσεις να κάνει τα επόμενα βήματα για την πολιτική της ενοποίηση και να είναι μια σταθερή για τα παιδιά μας. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον περιορισμό των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και βλέπετε τι γίνεται όλο αυτό το διάστημα στην Αμερική, όπου και ένας πρόεδρος δυναμητίζει το κλίμα διαρκώς μέσα από το διχασμό που επιχειρεί να τον αξιοποιήσει και εκλογικά και πολιτικά και κομματικά. Ζητήματα πολύ σοβαρά μπροστά μας που έχουν να κάνουν με τον αυταρχισμό και τη βία. Ευτυχώς φαίνεται και στην Αμερική οι δημοκρατικοί να έχουν αυτή τη στιγμή ένα προβάδισμα, αλλά κυρίως την αυτοσυγκράτηση απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν, γιατί γνωρίζουν ότι πρέπει μέσα από ειρηνικές διαδηλώσεις και κυρίως μέσα από τις εκλογές να κερδίσουν αυτή την αντιπαράθεση και όχι να πάνε στην ατζέντα του Τραμπ, που είναι η βία και ο αυταρχισμός. Όλα αυτά είναι θέματα που απασχολούν πάρα πολύ την νέα γενιά, σας διαβεβαιώ, και σιγά σιγά θα αρχίσουν να βρίσκουν ερεθίσματα και στα κόμματα, τουλάχιστον στο δικό μας, το κόμμα και να μπουν μπροστά αλλαγής, να γίνουν μπροστάριδες. Στο κίνημα αλλαγής νομίζω ότι γινόμαστε όλο και πιο ελκυστικοί, ακριβώς γιατί μπορούν να βρουν και παιδιά της γενιάς τους που αγωνίζονται για όλα αυτά και βλέπουν ότι έχουμε προχωρήσει πολύ μπροστά, κρατώντας τα θετικά της ιστορίας μας, γιατί έχουμε ρίζες, έχουμε παρελθόν, έχουμε ιστορία, έχοντας κάνει ίσως η μόνη πολιτική δύναμη τόσο σοβαρή αυτοκριτική για όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι γεγονός. Πραγματικά απελευθερωμένοι να φύγουμε μπροστά και γι' αυτό σιγά, έκανα αυτό το κάλεσμα στους προοδευτικούς ανθρώπους και στους νέους ανθρώπους. Πρόωρες εκλογές, σενάριο πρόωρων εκλογών βλέπετε? Θα ήθελα να μην δω. Για να σας το πω έτσι, ναι. Όχι γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Στο κίνημα αλλαγής είμαστε έτοιμοι και δεν τις φοβόμαστε. Και είναι και με απλή αναλογική κιόλας. Σας μπορεί να σας ευνοεί κιόλας, ναι. Ναι, σαφώς μας ευνοεί η απλή αναλογική σε επίπεδο βουλευτών και όλα αυτά. Το ερώτημα είναι, βολεύει τη χώρα αυτή τη στιγμή?
συμφέρει τη χώρα, συμφέρει τους επαγγελματίες, συμφέρει τους εργαζόμενους μέσα σε αυτή την κατάσταση που πρέπει να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις της ανασφάλειας, αντί να δούμε πώς θα στηρίξουμε την οικονομία και τις θέσεις εργασίας, να μπούμε σε αυτόν τον κυκαιώνα των εκλογών. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και ότι οι πρόωρες εκλογές, αν τις προκαλέσει η κυβέρνηση τούτη την ώρα, θα είναι απλώς μια ένδειξη τυχοδιοκτισμού. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν. Θα πάμε λίγο πολύ πίσω. Η πανδημία ανέδειξε το έργο του Γιώργου Γηματά. Χωρίς αμφιβολία. Για άλλη μια φορά. Εμείς δεν περιμέναμε την πανδημία για να το δούμε, κύριε Κουρή. Αλλά τώρα αλλά, το βλέπουν όλοι. Ουσιαστικά ήταν βράχος και αντιμετώπισε σε μεγάλο βαθμό αυτή την εισβολή του ιού. Τώρα βλέπουν την αξία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ακόμα και αυτοί που το πολέμησαν, το υπονόμευσαν, το υπερχρέωσαν, το απαξίωσαν. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν που τα έκανε όλα αυτά και ενδιάμεσα και ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε νερό σε αυτό το μήλο και που άνοιξαν τις ορέξεις για να το τεμαχίζουν και να το μοιράσουν στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ελπίζω τώρα να έχει αλλάξει οριστικά άποψη, να μην είναι ωραία για το αέρα ότι θα στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς χαιρόμαστε και γιατί το δημιουργήσαμε και γιατί το διασώσαμε τα χρόνια της κρίσης όταν το βρήκαμε υπερχρεωμένο με τόσα δις από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας προηγουμένως. Γιατί επιμερών μας έγιναν οι τελευταίες μόνιμες προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και ο εξοπλισμός, ο τεχνολογικός, σχεδόν από τότε έχει να ενισχυθεί αποτελεσματικά. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε, μαζί με ένα σοβαρό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που όλα ανακοινώνει αυτή η κυβέρνηση και ακόμα δεν το βλέπουμε. Το έχουμε προτείνει εδώ και 2 μήνες ότι πρέπει να γίνει με τα συνεργεία που μπορούν να κάνουν επισκέψεις και στα σπίτια, με περισσότερα τεστ και βέβαια υγειονομική θωράκιση των νησιών. Διότι είδαμε το απαράδεκτο να χωρίζει η κυβέρνηση την Ελλάδα σε 3 ζώνες. Σε 3 ζώνες. Που σημαίνει ότι η ζώνη Β και η ζώνη Γ καταδικάζονται σε μαρασμό και σε οικονομική δυσπραγία. Δεν ξέρω ποιο είναι το μέλλον. Αναγκάστηκαν βέβαια άρον-άρον να τα πάρουν πίσω όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θα επανέλθουν με τέτοιες ωραίες ιδέες. Αυτό που πρέπει να κάνουν και πρέπει να το έχουν κάνει χτες είναι η υγειονομική θωράκιση των νησιών, γιατί πρέπει να ζήσουν τα νησιά με ασφάλεια και οι κατοικοί τους και οι τουρίστες. Ο κ. Μητσοτάκης στην Βουλή ανακοίνωσε ότι 3 νοσοκομεία δοκιμαστικά θα δοθούν σε ιδιώτες. Με το ΣΔΙ, τη συνεργασία. Ναι. Αυτό πώς το λέμε. Εμείς διαφωνούμε με το να δοθούν νοσοκομεία σε ιδιώτες. Δεν μας έχουν παρουσιάσει ποτέ ένα σοβαρό σχέδιο για το τι σημαίνει ΣΔΙΤ. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές ΣΔΙΤ, κύριε Κουρή. Εμείς θεωρούμε ότι τα νοσοκομεία, και φάνηκε αυτό, πρέπει να συνεχίσουν να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Το κράτος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει τις πολιτικές, να κατευθύνει, να στηρίζει. Θα πρέπει να δίνει και έλεγχο και πλαίσιο, να έχει έλεγχο και πλαίσιο και στον ιδιωτικό τομέα, που όλο αυτό το διάστημα τον άφησε εντελώς έξω από οποιαδήποτε ευθύνη και από οποιαδήποτε συνεργασία. Εθελοντικά κάποιοι μπήκαν στο σύστημα. Άφησε τα εργαστήρια όλο αυτό το διάστημα να χρεώνουν τα τεστ για τον κορονοϊό όσο ήθελε το καθένα, από 100 έως 300 ευρώ. Δεν τα κάλυψε από τον ΕΟΠΗ. Όλα αυτά μου δείχνουν ότι στην πράξη, πέρα από τα ωραία λόγια, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αλλάξει μυαλά και δεν έχει σχέδιο να ενισχύσει το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας, βάζοντας κανόνες και πλαίσιο στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Αυτή είναι η δική μου η ανησυχία. Εμείς έχουμε πρόταση να καταθέσουμε για το πώς πρέπει να οργανωθεί και να αναγεννηθεί το εθνικό σύστημα υγείας στις σύγχρονες ανάγκες. Και το επόμενο διάστημα θα αναδείξουμε τις προτάσεις μας στην πορεία για τη συνδιάσκεψη. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα έχουμε μια ζωντανή τηλεδιάσκεψη για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τη συμμετοχή και του κυρίου Ηλία Μόσχελου, αλλά και άλλων επιστημόνων του χώρου. Μάλιστα. Και βέβαια αύριο μιλάμε για το κλίμα και το περιβάλλον με αφορμή την ημέρα περιβάλλοντος. Αύριο έχουμε το απόγευμα την πρώτη τηλεδιάσκεψη που θα μεταδίδεται ζωντανά και θα συζητήσουμε στο Κίνημα Αλλαγής για τις πολιτικές για το περιβάλλον. Προσθέτως, ο ιός μένει στα νέα δεδομένα. Πάντως, ο ιός, ο κορονοϊός, αλλάζει τα πάντα, κύριε Δήμαρχε.
την εργασία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εμείς είμαστε ένα κόμμα αλλαγής. Και είμαστε έτοιμοι για τις αλλαγές. Εύστοχο, λοιπόν. Κυρία Γεννηματά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι κάναμε μια καλή κουβέντα. Απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Πέρασε γρήγορα η ώρα, άρα πάνω απ' ότι έγινε καλή κουβέντα. Χωρίς να κουράσει. Χωρίς να κουράσει, γι' αυτό λέω. Πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Άρα πάνω απ' ότι έγινε καλή κουβέντα τηλεοπτικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλά, όλα τα καλά. Εδώ, επιστροφή. Πάμε στην τελευταία μας σύνδεση.